2,5 χρόνια ταξίδευε ένα τάμα, ξεκίνησε από το Ηράκλειο, αφετηρία το Ηράκλειο, με προορισμό, σύμφωνα και με το σημείωμα που υπήρχε μέσα, την Ιερά Μονή Αγίων Ταξιαρχών στη Σίμη, Σίμη Ρόδος, έτσι έγραφε χαρακτηριστικά. Το τάμα τελικά έφτασε, Εύη, ξεκίνησε την 1η Τρίτου του 2020, έφτασε τώρα μετά από 2,5 περίπου χρόνια στον Αρχάγγελο Μιχαήλ Πανορμή της Σίμης. Που γιόρταζε και το νησί πριν από λίγες μέρες. Νομίζω ότι είναι και πολύ σημαντικό αυτό. Και θέλω να πάμε στον μοναχό Παύλο Τερεζάκη και διάκονο βέβαια της Ιεράς Μονής Πανορμή του Σίμης. Να τον καλησπερίσω, να σας ευχαριστήσουμε θερμά την καλησπέρα μας από Κρήτη. Καλησπέρα σας. Είναι αυτό που είπα στον πρόλογό μου, απίστευτο και όμως αληθινό. Πολλοί μιλούν βέβαια για θαύμα. Θέλω λίγο να μας περιγράψετε το σκηνικό, πώς βρήκατε το τάμα. Το τάμα βρέθηκε εδώ από έναν προσκυνητή, ο οποίος το έφερε. Το βρήκε εκείνος και το έφερε σε εμάς. Μάλιστα. Ναι. Πολλά τα μπουκάλια, αντί να έρχονται κατευθείαν μόνα τους εδώ, βρίσκουν άλλους ανθρώπους οι οποίοι τα φέρνουν. Κάποιον ψαρά που μπορεί να βρέθηκε στα δίχτυα του. Ναι. Σε κάποια άλλη ακτή κοντά στη Σίμη. Για πείτε μας λίγο, αναφορικά τώρα με το περιεχόμενο του τάματος μέσα, μην μπούμε σε λεπτομέρειες, μην αναφέρουμε ονοματεπώνυμα, έφτασε όντως στον προορισμό του. Μάλιστα. Βρέθηκε εδώ. Ναι. Πριν μερικές μέρες το ανοίξαμε. Ναι. Και επικοινωνήσαμε με τον αποστολέα του. Επικοινωνήσατε με τον αποστολέα. Φαντάζομαι ένα πρόβλημα υγείας σώθησε αυτόν τον άνθρωπο ή αυτή τη γυναίκα να προβεί σε αυτή την πράξη. Μάλιστα. Είναι... Πολλές φορές τα μπουκάλια, οι άνθρωποι που τα στέλνουν, είτε θα τα στείλουν για να παρακαλέσουν τον Αρχάγγελο Μιχαήλ τον Πανορμήτη για κάποιο τους πρόβλημα, είτε για να τον ευχαριστήσουν. Και στις περισσότερες περιπτώσεις είναι για να πούνε ένα μεγάλο ευχαριστώ τον Αρχάγγελο. Μάλιστα. Όταν διαβάσατε το περιεχόμενο, ανοίξατε το τάμα και το διαβάσατε. Θέλω λίγο να μας πείτε τα συναισθήματα. Πώς νιώσατε? Είναι κάτι το οποίο ζούμε καθημερινά. Οπότε δεν μας προξένει πλέον εντύπωση. Είναι η καθημερινότητά μας. Βέβαια θέλω λίγο, σας ρώτησα για τα δικά σας συναισθήματα. Μόλις σηκώσατε το τηλέφωνο και ήρθατε σε επαφή εκεί με τη γυναίκα ή τον κύριο ο οποίος έστειλε το τάμα. Θέλω λίγο να μας πείτε την αντίδρασή του. Δεν μίλησα εγώ ίδιος. Ναι. Μίλησε ο ηγούμενος της Μονής μαζί του. Ήταν μια κυρία. Τι σας μετέφερε ο ηγούμενος? Τη χαρά του ανθρώπου με τον οποίο μίλησε. Πάντοτε όταν επικοινωνούμε με τον αποστολέα του τάματος, ναι, αυτό που εισπράττουμε είναι χαρά. Μάλιστα. Τι μήνυμα προκύπτει γενικά? Θέλω να μας πείτε το μήνυμα το οποίο προκύπτει μέσα από αυτή την εξέλιξη. Δεν ξέρω βέβαια, είπα στον πρόλογό μου, πολλοί μιλούν για θαύμα, άλλοι μπορεί να μιλήσει κάποιος, οποιοδήποτε άνθρωποι είμαστε για ένα τυχαίο γεγονός. Το μήνυμα το οποίο στέλνετε εσείς ποιο είναι? Αναμφίβολα δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός, γιατί είναι κάτι το οποίο συμβαίνει καθημερινά. Η αδελφότητα εδώ το ζει καθημερινά. Μάλιστα. Και βεβαιώνει για την διαρκή παρουσία του Αρχαγγέλου. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλά. Με το καλό να τα ξαναπούμε. Όμορφη εικόνα, όμορφη εξέλιξη και ξεχωριστά τα μηνύματα που στέλνετε. Να σας ευχαριστήσω θερμά από καλά. Κρήτη. Τους χαιρετισμούς μας εκεί στην όμορφη Σίμη, την ξεχωριστή Σίμη.